Γιατί βλέπουμε μπροστά μας ενδεχομένως και την καταστροφή της καλλιέργειας, της ροδάκινο καλλιέργειας, και θα θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε από κοινού οι αγρότες μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία της Συμμαχίας, γιατί νομίζω ότι πολλοί από εμάς επηρεάζονται καθαρά ή εξαρτώνται καθαρά από την αγροτική παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν θέλαμε να γίνει μια συνάντηση. Το πρόβλημα των αγροτών είναι κοινωνικό πρόβλημα για την Συμμαχία και ενδεχομένως οικονομικό σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως είπε και ο Τάσος, φέτος είδαμε την κατάρρευση των τιμών από 1η Ιουνίου, από τότε δηλαδή που αρχίζει η συμπολιτή. Και στην πορεία ήρθε και το εμπάρκο, το οποίο έχει οριστεί για ένα χρόνο. Δεν ξέρουμε εάν αυτός ο χρόνος είναι κάτι λιγότερο από 365 μέρες ή είναι πολλαπλάσιο. Επομένως, έχουμε την αγροτική παραγωγή σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά την τιμή και έχουμε και ένα εμπάρκο το οποίο τη μοναδική μας αγορά πλέον μας την απαγορεύει. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα στην Δύση και την Ανατολή, εγώ βέβαια δεν μπορώ να κάνω ανάλυση, διεθνή παγκόσμια ανάλυση των δεδομένων κτλ. Εγώ βλέπω ότι η δική μου παραγωγή του χρόνου δεν έχει προοπτική. Όπως δεν έχει προοπτική και η παραγωγή όλων των υπολείπων συναδέλφων. Εάν λοιπόν αναγκαστούμε να καταλήξουμε την καλλιέργεια για αυτούς τους δύο λόγους που είπαμε προηγουμένως, και στραφούμε π.χ. στο Σικάρι ή στο Δύση, τότε μια σειρά από επαγγέλματα που έχουν στηθεί γύρω από το ροδάκινο θα εξαφανιστούν στην Συμμαχία. Είπαμε λοιπόν να διαμορφώσουμε όλοι μαζί από κοινού ένα κείμενο και να κατέβουμε στην Αθήνα να το παλέψουμε. Όχι για να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τις ομάδες παραγωγών, όπως είπε προηγουμένως ο Τάσος, και να δημιουργήσουμε ένα αντιμπλοκ. Εμείς λειτουργούμε ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει μια αντιπαράθεση έτσι με τις ομάδες παραγωγών, για το κρίνουμε. Ο συνδικαλισμός είναι για να ελέγχει και να διεκδικεί. Αλλά πάμε ένα βήμα παραπέρα και πάμε να βάλουμε το θέμα του τι μέλη γενέστε. Δεν βάζουμε απλά το θέμα των αποζημιώσεων. Κατεβήκαμε λοιπόν στη σύσκεψη των ομάδων παραγωγών στο επιμελητήριο με 4 συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν ακούστηκαν μας. Η πρότασή μας ήταν κυρίαρχα να μην χαθεί η αγορά της Ρωσίας. Και οι όποιες αγορές έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι ξέρουμε, και πολύ περισσότερο εσείς που ασχολείστε με το εμπόριο, ότι αν χαθεί μια αγορά και διατηρηθεί από κάποιον άλλον, είναι δύσκολο να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, όλοι ξέρουμε επίσης ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και περισσότερο και ειδικότερα για τα ελληνικά ροδάκια. Οι αγορές της κεντρικής Ευρώπης χάθηκαν για μας πριν από χρόνο. Με τη γνωστή διαδικασία της απόστασης. Τότε πάρα πολλοί συντελεστές εδώ, συνεταιριστές και εξαγωγείς κτλ. Λέγανε ότι η καλύτερη, όχι εξαγωγείς, λέγανε ότι η καλύτερη εξαγωγή είναι η απόστασης. Την περίοδο που λέγαμε εμείς λοιπόν ότι η καλύτερη εξαγωγή είναι η απόστασης, οι Ισπανοί κερδίζαν αγορές στην κεντρική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη και σε άλλες αγορές που εμείς ως τότε ήμασταν παραδοσιακά οι κύριοι προμηθευτές. Και επειδή ακούστηκε προχθές, ξαναθυμηθήκανε κάποιοι το θεσμό της απόστασης, θέλω να πω σε αυτό το θέμα ότι σαν αγρότες είμαστε κάθετα αντίθετοι. Η απόσυρση εκείνη που γινόταν την περίοδο τη δεκαετία του 70 και του 80 δεν έφερε κανένα όφελος ούτε στους παραγωγούς ούτε στην παραγωγή. Μπορεί να έφερε όφελος σε κάποιες τσέπες συγκεκριμένες. Άδικα κατηγορούνται πολλές φορές οι παραγωγοί ότι μέσα από αυτό υποφελήθηκαν και κέρδισαν κτλ. Τέλος πάντων, ας μην γυρίσουμε λοιπόν σε εκείνο τον θεσμό. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε και για έναν άλλο λόγο, τον οποίο θέσαμε εμείς ως αγρότες. Τη στιγμή λοιπόν που η μισή κοινωνία στην Ελλάδα πεινάει, κάποια προϊόντα, αγροτικά προϊόντα να θάβονται. Είναι για μας προσβλητικό. Ας παιχθούν άλλες λύσεις, περισσότερο εφικτές και περισσότερο διαφημιστικές θα λέγαμε για το ροδάκι. Έπρεπε να χρηματοδοτηθεί για να μοιραστεί στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, εμπαθείς κτλ. Κυρίαρχο λοιπόν το θέμα της αγοράς της Ρωσίας. Δεύτερο πολύ σοβαρό θέμα, οι αποζημιώσεις τις οποίες παλεύουν αυτή τη στιγμή ομάδες παραγωγών. Τρίτο θέμα για μας,
ήταν η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Το αγροτικό εισόδημα εξανεμίστηκε από τις πολύ χαμηλές τιμές, όπως είπα και στην αρχή, οι οποίες δόθηκαν στο προϊόν και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πληρωθεί κιόλας η παραγωγή, είτε γιατί κάποιοι ιδιώτες, κακοί ιδιώτες, μια μικρή μερίδα εκμεταλλεύτηκαν την όλη κατάσταση στην αγορά, είτε γιατί κάποιοι συνεταιρισμοί ακόμη δεν έχουν κάνει εκκαθαρίσεις, βλέποντας το πόσο χαμηλά είναι οι τιμές. Επομένως, ακόμη και αν δοθούν οι όποιες αποζημιώσεις, οι όποιες μικρές αποζημιώσεις στους παραγωγούς, η στήριξη του εισοδήματος για μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα στον επόμενο χειμώνα και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτή την παραγωγή, η οποία για χρόνια τώρα αιμοδοτεί τους δύο γειτονικούς νομούς, την Ιματία και την Πέλα.